Πάμε στην Καλλιμασιά της Χίου να συναντήσουμε τον Θοδωρή Πηλιώτη. Η μαστίχα έχει μαζευτεί και τώρα την καθαρίζουν. Κάτι που παλιά, Θοδωρή, το κάνανε στα σπίτια. Έτσι, που μαζεύονταν οι οικογένειες και καθάριζαν, τώρα γίνεται με πιο σύγχρονο τρόπο. Καλό μεσημέρι από την Καλλιμασιά, λοιπόν, της Χίους. Έναν από τους χώρους του τοπικού εδώ συνεταιρισμού που σε συνεργασία με την Ένωση Μαστικοπαραγωγών έχει στηθεί η μηχανή αυτή που καθαρίζει το μαστίχι, όχι σε αυτό το στάδιο, Κατερίνα, στο πρώτο που θα πρέπει να φύγουν τα φύλλα και οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι, κύριε Τούμπο, που έχουν μαζευτεί κατά την ώρα της υπομοιδής από το μαστιχόδεντρο, από τους κίνους, και που είναι πολύ σημαντικό, θα το τονίσουμε και αυτό, ότι με τον τρόπο αυτό έχουμε μια σημαντική μείωση της ποσότητας νερού που χρειαζόταν για να καθαρίσει το μαστίχι. Ναι, εδώ τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε, είναι η πρώτη κατανομή που γίνεται όλου του υλικού το οποίο έρχεται από το χωράφι. Δηλαδή, από το χωράφι φέρνουμε ποσότητα με φύλλα, πέτρε, ξύλα κτλ. Μαστίχα. Και εδώ ερχόμαστε και κατανέμουμε την κάθε ξένη ύλη ή τη μαστίχα ξεχωριστά. Οι πέτρε με μαστίχα ξεχωριστά, φύλλα με μαστίχα ξεχωριστά, έτσι ώστε ο παραγωγό σε δεύτερο χρόνο να ξεκινήσει την επεξεργασία του με ένα τρόπο τον οποίο από γενιά σε γενιά έρχεται και εφαρμόζεται. Είναι αυτές οι μηχανές, έχουν στηθεί σε 4 συνεταιρισμούς συνολικά. Ναι, αυτές οι μηχανές χωροταξικά έχουν απλωθεί σε όλα τα μαστιγοχώρια. Έχουμε 2 εδώ στην Καλλιμασιά, μία μηχανή στα Νέντα, μία στην Καλαμωτή και 2 στο Πυργή. Σε ποια κατάσταση το παραλαμβάνει το μαστίγι του, κύριε Τούμπο? Ναι, για τη φετινή σοδιά. Ναι, είναι έτσι όπως γίνεται ο καθαρισμός, μας είπατε ότι είναι σε διάφορες ποιότητες όσον αφορά την καθαρότητά. Ναι, σε αυτή τη φάση δεν βλέπουμε ποιότητα, σε αυτή τη φάση βλέπουμε διαμέτρημα, δηλαδή έχουμε το ψηλό μαστίχι και έχουμε και το λίγο πιο χοντρό μαστίχι, το δαχτυλιδόπετρα. Με βάση το κάθε σακί έχουμε τη χοντρή, το κουκούρι και το ψηλό.